σας και καλώς ορίσατε στη Μουσική Βιντεοθήκη. Ξεκινάμε με έναν δημοφιλή πρωταγωνιστή του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, τώρα και του πενταγράμμου. Η πρώτη εκτέλεση του κομματιού ηχογραφήθηκε το 1966 από τον Johnny Rivers και τους Ventures. Η νέα εκτέλεση είναι από τον Bruce Willis. Είναι το Secret Agent Man. Ψηφίστε και κερδίστε. Ψηφίστε τα τρία αγαπημένα σας τραγούδια και γράψτε μας ποιο άλμπουμ ή κασέτα θα θέλετε να σας ταχυδρομήσουμε αν σας ευνοήσει η κλήρωση. Η διεύθυνσή μας ET2 Θεσσαλονίκη 54007. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε για την Μουσική Βιντεοθήκη. Η τυχερή της εκπομπής της 31ης Οκτωβρίου που δυστυχώς δεν τους ανακοινώσαμε. Αντώνης Κατσαμποξάκης από την Κρήτη μας ζήτησε το Λαμπάμπα και εκεί η Βασιλού από τα Τρίκαλα θέλει το Keep Your Distance. Η Έλενα Μιτζιφίρη από τα Νέα Στήρα Εύβοιας μας ζήτησε το Actually των Pet Shop Boys. Η Έλενα Βασιλείου από την Αθήνα θέλει το Bad του Michael Jackson. Και ο Δημήτρης Πέτκος από την Επανομή Θεσσαλονίκης θα το αρχιδομήσουμε Tango in the Night των Fleetwood Mac. Τώρα, η τυχερή αυτού του επταημέρου. Γιάννης Παπαθάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης θέλει το Girls, Girls, Girls από τους Motley Crew. Η Παρασκευή Κυρίτση από τη Λάρισα μας ζήτησε Music for the Masses με τους The Pass Mode. Η Νάση Σεραντίδη από την Αθήνα θέλει Keep Your Distance των Curiosity Kill the Cat σε κασέτα. Ο Νίκος Νόνης από το Ναύπλιο θέλει A Momentary Lapse of Reason με τους Pink Floyd. Και η Μαρία Βασιλείου από τη Νέα Πέλα Γεννητσών θέλει το Bad του Michael Jackson σε κασέτα. Όλοι αυτοί ψήφισαν και κέρδισαν. Το επόμενο τραγούδι είναι νούμερο 8 αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι από τους Fleetwood Mac και είναι Μικρά Ψέματα. Little Lies. Η ώρα της αλληλογραφίας. Μας ρωτάτε, σας απαντάμε. Γιατί δεν παρουσιάζεται τα νούμερα 1 της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων ανατολικών χωρών, είναι η ερώτηση. Απάντηση. Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση, αρκεί να τα έχουμε, να μας ασθένει κάποια υπεύθυνη πηγή και να υπάρχουν. Ερώτηση. Ποιος διαβάζει τα γράμματα της Μουσικής Βιντεοθήκης. Απάντηση. Ο παρουσιαστής της εκπομπής. Ποια είναι η Νάνση Σινάτρα που θα κάνει παραγωγή σε μια τηλεοπτική σειρά για τον Φρανκ Σινάτρα. Μας ρωτάει μια φίλη από την Έδεσα. Η Νάνση Σινάτρα λοιπόν είναι η κόρη του Φρανκ Σινάτρα. Μαζί ηχογράφησε ένα ντουέτο με τον πατέρα της, δηλαδή το 1967, και έμεινε για 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν η μεγάλη επιτυχία Something Stupid. Γιατί αργεί η μετάδοση ορισμένων κλιπ, μας ρωτάει ένας άλλος φίλος. Γιατί δεν μας τα στέλνουν γέρος, είναι η απάντησή μας. Ποιος ερμηνεύει το Don't Need a Gun, ο Billy Idol. Πότε θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ του George Michael. Ήδη κυκλοφόρησε. Υπάρχουν και άλλα κλιπ από το Bad. Συνήθως, όταν κυκλοφορεί ένα νέο τραγούδι στις ΗΠΑ και Αγγλία, τότε συνοδεύεται από το κλιπ. Όχι όλα μαζί με την κυκλοφορία του άλμπουμ. Δηλαδή, όταν κυκλοφορεί ένα άλμπουμ, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν συγχρόνως και όλα τα τραγούδια σε κλιπ. Άλλες απαντήσεις, flash. Δισκογραφίες δεν στέλνουμε. Υπάρχουν ελληνικά μουσικά περιοδικά που καλύπτουν επαρκέστατα τον τομέα αυτό. Δεν υπάρχει κλιπ του Boom Boom, Let's Go Back to My Room. Αφιερώματα σε καλλιτέχνες δεν κάνει η Μουσική Βιντεοθήκη. Τεχνικά είναι αδύνατο ακόμα για το στούντιο Θεσσαλονίκης να γράφει τους τίτλους εκτελεστές πάνω στα κλιπ. Δεν υπάρχει το κατάλληλο μηχάνημα. Το Hotel California είναι επιτυχία των Eagles. Το όνομα του τραγουδιστή, το Johnny Hates Jazz, είναι Clark Datchler. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές το τραγούδι του κλιπ διαφέρει από το τραγούδι που υπάρχει σε single, σε maxi ή σε album. Το επόμενο κομμάτι είναι ένα κλιπ που πολλές φορές μας το ζητήσετε, δεν το είχαμε ως τώρα, τώρα το έχουμε και στο παρουσιάζουμε. Από τους Modern Talking, Jet Airliner. Τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του επταημέρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. 10, Faith, George Michael. 9, I've Been in Love Before, Cutting Crew. 8, Little Lies, Fleetwood Mac. 7, Shouldn't Have Known Better με το Richard Marx. 6, Breakout, Swing Out Sister. 5, Brilliant Disguise, Bruce Springsteen. 4, I Think We're All Alone Now με την Tiffany. 3, Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle. 2, The Time of My Life, Bill Medley και Jennifer Warnes. Και στο νούμερο 1 της Αμερικής, Money Money με τον Billy Idol. Εμείς τώρα θα δούμε το νούμερο 6. Breakout με τους Swing Out Sister. Το τραγούδι που θα δούμε ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τους Whitesnake το 1982 και υπήρχε στο άλμπουμ του 1983 Saints and Sinners. Τώρα το ξαναβρίσκουμε στο άλμπουμ που πούλησε πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Whitesnake 1987. Είναι ένα προηγούμενο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Here I go again, Whitesnake. Ο τίτλος του θυμίζει παλιά επιτυχία των Paper Lace. Η μουσική του είναι κάτι ανάμεσα σε Good Times και στο Money's Too Tight to Mention. Είναι μια από τις μεγάλες τελευταίες επιτυχίες των Johnny Hates Jazz. Ανέγκυο στο νούμερο 11 της Αγγλίας και στο νούμερο 8 της Ευρώπης. I don't want to be a hero.
Ένας τραγουδιστής από τη Γαλλία. Το 1967 δημιούργησε τους Φάλανστερ. Το 1975 ένα άλλο συγκρότημα που λεγόταν Τάι Φόγκ. Από το 1981 ακολουθεί σόλο καριέρα. Μιλάμε για τον Jean-Jacques Goldman, το νούμερο ένα τραγουδιστή της Γαλλίας και μια ακόμα ηχογράφησή του. Το Περπατώ Μόνος, The Mars Cell. Ο τραγουδιστής που θα σας παρουσιάσουμε μισεί τους U2 γιατί τον καταπιέζουν η μουσική και οι στίχοι τους. Του αρέσουν τα show του Prince και πιστεύει ότι η Cure είναι ένα ωραίο συγκρότημα. Ο πιο πρόσφατος δίσκος που αγόρασε είναι μια νέα εκτέλεση της 9ης συμφωνίας του Beethoven. Όλα αυτά για τον Mick Jagger και την τελευταία του επιτυχία Let's Work από το άλμπουμ Primitive Cool. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι από τους Cure. Το 1980 το συγκρότημα έκανε την πρώτη εμφάνιση με το τραγούδι A Forest. Φέτος τους ξανακούσαμε στο Why Can't I Be You και στο Catch. Σήμερα μια ακόμα ηχογράφησή τους από το άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Είναι το Just Like Heaven με τους Cure.